Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε λίγο για τις ημέρες που ζούμε εδώ στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας. Θα προσπαθήσουμε, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεγάλη ύφεση. Και μάλιστα εμείς, όταν λέω εμείς, εννοώ εγώ και ο Πέτρος. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα και σε εσένα Αντώνη. Πέτρος, ο οποίος σήμερα βρίσκεται για πρώτη φορά μαζί μας. Είναι και αυτός κάτοικος Γερμανίας, όπως εγώ. Και εδώ πέρα έχουμε αρχίσει στη Γερμανία, έχουμε αρχίσει και αισθανόμαστε την ύφεση σε όλους τους τομείς. Έχουμε αρχίσει πλέον και την αισθανόμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα. Και αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και προβληματίζεται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σήμερα με παραδείγματα να δούμε πώς φτάσαμε εδώ. Θα τρέξουμε λίγο στο παρελθόν, θα πάμε και μια βόλτα στην Ιαπωνία. Να δούμε και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς δημιουργούν κρίσεις όταν θέλουν ή μάλλον εξ αρχής αναβιάζουν χώρες όταν θέλουν και δημιουργούν κρίσεις όταν θέλουν, όταν τους συμφέρει. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε πολλές φορές αυτά για τα οποία μάλλον κατηγορούμε τη διαφορά, το κακό μας χαρακτήρα, την πεμπελιά μας. Για το πώς καμιά φορά για όλα αυτά δεν ευθύνεται τίποτα από όλα αυτά, αλλά ευθύνονται οι επιλογές του συστήματος. Οι επιλογές των διαχειριστών του συστήματος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς φτάσαμε σήμερα. Πώς έφτασε η Ευρώπη για άλλη μια φορά να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Λοιπόν, Πέτρο, να ξεκινήσω από σένα που είσαι και καινούριο πρόσωπο στην εκπομπή. Να σε καλωσορίσω καταρχήν. Γεια σου, Έχεις Κώστα. Έχεις γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ στην Γερμανία, στη Στουτγκάρδη. Είσαι γέννημα θρέμα. Αγαπάς την πόλη. Ναι. Θα θέλαμε να μας πεις πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή η Γερμανία και κατ' επέκταση όλη η Ευρώπη είναι σε ύφεση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι το κλασικό μοτίβο, θα έλεγα εγώ, μοτίβο του κανιβαλισμού. Τώρα ήρθε η σειρά της Γερμανίας, θα έλεγα. Φρόντισε δε η Γερμανία στο παρελθόν να κανιβαλίσει πρώτα με την επανένωση το 1991 την Ανατολική Γερμανία, μετέπειτα τις χώρες του Νότου και τώρα ήρθε η δική της σειρά. Βάσει του δικαίου, να πούμε, του ισχυρού, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δύναμη που αναδείχθηκε στο δυτικό κόσμο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα ήρθε η σειρά των Γερμανών. Την κανιβαλίζουν οι Αμερικάνοι. Και δίπλα στη Γερμανία, που παραδοσιακά ήταν η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, κατ' επέκταση κανιβαλίζουν και την Ευρώπη. Άλιστα. Να το πάρουμε λίγο στην αρχή. Πώς ανέβηκε η Γερμανία? Δηλαδή, πιανού επιλογή ήταν ότι η Γερμανία καταρχήν κανιβαλίστηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Έτσι. Βρέθηκε να είναι σχεδόν κατεστραμμένη. Λέω σχεδόν γιατί δεν ήταν τελείως κατεστραμμένη. Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι μάθαμε, από ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε επεξεργαστεί, είχε υποτιτλήθει και μεταφράσει εσύ ο ίδιος, πληροφορηθήκαμε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, αναφέρομαι στο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, πέστο. Ήθελα να προσθέσω απλώς ότι έγινε σε συνεργασία με την Αγγελική, την Παπαφιτσόρο. Αυτό εδώ μπορεί να έχω κάνει εγώ τη μετάφραση, τον υποτιτλισμό και τα υπόλοιπα, δηλαδή κάποιες θετικές παρεμβάσεις και παρατηρήσεις έγιναν από μέρος της Αγγελικής και οφείλουμε να το αναφέρουμε αυτό εδώ το πράγμα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο δική μου. Όχι, δεν ήταν σε όλο δουλειά. Ναι. Να το πούμε κάποια στιγμή να έχουμε και την Αγγελική εδώ πέρα, όχι και αυτή να μας πει διάφορα πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπες, Κώστα, οι Δυτικοί και πιο συγκεκριμένα οι Αμερικάνοι, μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό που τους έκαιγε ιδιαίτερα ήταν να δημιουργήσουν δυνάμεις ανάσχεσης όσον αφορά την επέκταση θα έλεγα εγώ, της σοβιετικής επιρροής στο υπόλοιπο της Ευρώπης. Εάν και με τη συμφωνία της Γιάλτας είχαν γίνει είχαν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, και γι' αυτό δημιουργήσανε, θα έλεγα εγώ, τη Γερμανία σαν εστία και δύναμη ανάσχεσης απέναντι στο κομμουνιστικό κίνδυνο. Και βάσει αυτής της λογικής κινηθήκανε και οι Αμερικάνοι, γιατί με το που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και υποτίθεται ότι η Γερμανία είχε γίνει σε τρίμια, που πάλι και αυτό εδώ το πράγμα είναι ένας μύθος που δεν ευσταθεί, γιατί δεν καταστράφηκε η γερμανική βαριά βιομηχανία ολόσχερος, απλώς κάποια εργοστάσια σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, αλλά εν πωλής, αυτό το αναφέρουν οι ίδιοι οι Γερμανοί που έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα, υπήρχε ο βασικός κορμός της βιομηχανίας στη Γερμανία δεν καταστράφηκε. Αυτό ήταν το ένα θετικό στο εγχείρημα των Αμερικάνων να επανασυστήσουν την Γερμανία σαν ισχυρό πόλο απέναντι στα κράτη του Ανατολικού Μπλοκ. Το δεύτερο δηλαδή που τους ήρθε, δεν τους ήρθε βολικά, το δεύτερο είναι δημιούργημά τους. Είναι το νέο νόμισμα. Δημιουργήσανε το νέο νόμισμα, μαζέψανε σε ένα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη εκεί στη Γερμανία, επιφανείς Γερμανούς οικονομολόγους, υποτίθεται για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα, δηλαδή της δημιουργίας δηλαδή του νέου νομίσματος. Στην ουσία όμως ήταν τα πάντα στημένα, οι αποφάσεις ήταν προηγημένες, είχαν πάρθει ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ήταν ένα θέατρο εκεί. Και μάλιστα οι Γερμανοί διατείνονται ότι πατέρας του οικονομικού θαύματος εδώ στη Γερμανία ήταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών ο Λούντβιχ Έρχαν. Πράγμα το οποίο δεν ευσταθεί, και αυτό εδώ το πράγμα το διαδίδανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής. Δεν ευσταθεί καθόλου, γιατί αυτός ούτε ιδέα είχε. Ο Έρχαν δεν είχε ιδέα. Απλώς του παρουσιάσανε τα αποτελέσματα και εκμεταλλευόμενος αυτός τη συγκυρία, προέβαλε το πρόσωπό του σαν τον εμπνευστή της εισαγωγής του νέου νομίσματος, δηλαδή του ισχυρού γερμανικού μάρκου, που στην ουσία ήταν δημιούργημα των Αμερικανών. Ένας άλλος μύθος ακόμα που είναι ευρέως διαδεδομένος είναι ο μύθος της ιδιαίτερης εντός εισαγωγικών εργατικότητας των Γερμανών. Αυτό δεν ισχύει, γιατί και άλλοι λαοί ήταν το ίδιο εργατικοί με τους Γερμανούς και δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό εδώ το πράγμα. Ένας τρίτος παράγοντας που συνέδραμε στην ραγδαία ανάπτυξη της Γερμανίας και την επίτευξη του λεγόμενου οικονομικού θαύματος ήταν η εκλοπή της τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από το τμήμα της Γερμανίας, το οποίο είχαν καταλάβει οι Σοβιετικοί, δηλαδή της Ανατολικής Γερμανίας, που έγινε οργανωμένα με πράκτορες, οι οποίοι διοχετεύανε σχέδια και επιστήμονες, τους φυγαδεύανε στην ουσία μέσα από τα χωράφια, σχέτη περιπέτεια να πούμε, στη Δυτική Γερμανία,
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπόρεσε να ορθοποδήσει τόσο γρήγορα, δηλαδή με γρήγορους ρυθμούς, η οικονομία της Δυτικής Γερμανίας και να επιβληθεί στην ουσία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό έγινε. Ήθελα να πω ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, αλλά εντάξει, η Γερμανία αναστήθηκε με τη βοήθεια των Αμερικάνων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και θα έχει δίκιο. Και έτσι είναι μάλλον. Θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κάποιος ότι, ναι ρε φίλε, αλλά και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο η Γερμανία ήταν μια ισχυρή βιομηχανική δύναμη. Είχε παρουσία σε βιομηχανική ανάπτυξη και ίσως γι' αυτό να έγινε και ο Πρώτος Παγκόσμιος. Λοιπόν, οπότε... Εντάξει, οι Γερμανοί σίγουρα, δηλαδή, όσο εργατικός και να είσαι, όσο εφευρετικός, όσο θέλεις και να έχεις, όταν υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις οι οποίες εμποδίζουν να επιτύχεις αυτό που θέλεις, δεν το επιτυγχάνεις ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις και με το καλύτερο δυναμικό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, με την Γερμανία, μάλλον να πω και για την Ελλάδα εδώ, κατηγορούν την Ελλάδα ότι δεν κατάφερε ότι πιεύσε. Επειδή ήμασταν τεμπέληδες. Μάλιστα, ο υπουργός είχε πει ότι έχουμε και έμφυτη. Σου είχε πει ότι είμαστε και έχουμε και έμφυτο συνέθιμα αυθαίρετης πληρωμών. Αυτό είναι φοβερό. Ναι, λοιπόν, αυτό που θα. Ναι, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που ανεβάζουμε κάποιον, που λέμε ότι επειδή είναι εργατικός, επειδή είναι έτσι, επειδή είναι τίμιος, επειδή δεν. Ταυτόχρονα υποβαθμίζουμε τις χώρες του Νότου. Αυτό ήταν το επιχείρημα όταν πέρασαν τα μνημόνια και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, στα Φιντς, για την ακρίβεια. Το επιχείρημα ήταν ότι έφταιγε ο κακός μας χαρακτήρας. Ήμασταν πολύ κακομαθημένοι, πολύ σπάταλοι. Λοιπόν, ενώ η Γερμανία ήταν εργατική. Εγώ βέβαια όταν ήρθα στη Γερμανία, εκείνο το διάστημα, γιατί εγώ έφυγα στην αρχή των μνημονίων, το δεύτερο χρόνο, το 2012. Λοιπόν, όταν έφτασα στη Γερμανία και είχα ακούσει όλα αυτά που λεγόντουσαν για τους Έλληνες, με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι σε σχέση με την Ελλάδα, στη Γερμανία ο κόσμος δούλευε λιγότερο όσον αφορά την τεμπελιά. Και εκεί άρχισαν να μου μπαίνουν ιδέες και να ψάχνω τα πράγματα από άλλη οπτική, γιατί κατάλαβα ότι τελικά δεν έφταιγε το ότι ήμασταν τεμπελίδες. Όσον αφορά και τη διαφθορά, κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι πράγματα τα οποία στην Ελλάδα είναι εκτός νόμου, στη Γερμανία με διάφορα παράθυρα είναι απόλυτα νόμιμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε και τη διαφθορά. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνέχισε αυτό που έλεγες. Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Γερμανία, αν είχε τη βοήθεια και τη στήριξη των Αμερικανών, την αμέσως στήριξη, δεν θα είχε ανακάμψει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Δηλαδή αυτό το θαύμα που προσπαθούν να μας πει. Σε καμία περίπτωση συμφωνώ με αυτά που λες, Κώστα, σε καμία περίπτωση, γιατί είχαν πάρθει κάποιες αποφάσεις από τους Αμερικανούς και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πολύ πιο, όχι αμέσως μετά, ήταν το 47, το 49, δεν θυμάμαι και τόσο καλά, παιδιά, έγινε η λεγόμενη συνδιάσκεψη του Λονδίνου και εκεί παραθήκαν κάποιες αποφάσεις, να πούμε. Μία από αυτές ήταν να χαριστεί το χρέος που είχαν οι Γερμανοί, δηλαδή προέτρεψαν τις χώρες τις οποίες χρωστούσε η Γερμανία να μην ζητήσουν τα χρεωστούμενα από τους Γερμανούς πίσω. Φυσικά οι μάγκες οι Αμερικάνοι εξαιρέσανε τους εαυτούς τους. Και αυτός ήταν και αυτό το πράγμα. Ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ανέκαμψε σχετικά γρήγορα η γερμανική οικονομία. Δηλαδή χωρίσανε στην ουσία τις χώρες της Ευρώπης στις χώρες του Βορρά, οι οποίες παρήγανε τα βιομηχανικά προϊόντα, και στις χώρες εισαγωγής, όπως ήταν η Ελλάδα, και εντός εισαγωγικών παροχής υπηρεσιών. Κάπως έτσι δηλαδή είχαν φανταστεί
οι Αμερικάνοι πελάτες, τα πελατάκια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν οι χώρες πελατάκια. Ναι, οι πελάτες. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από σένα. Πολλά, είπατε πολλά ενδιαφέροντα. Καταρχήν... Ήταν εξαιρετικός ο Πέτρος. Ναι, ναι, ναι. Έβγαλε πολλές πολλά. Έτσι, να αρχίσω από το τέλος, όταν είπες τη λέξη διαφθορά, αμέσως πήγε το μυαλό μου στον Χριστοφοράκο, στην υπόθεση Siemens, πώς τους κάλυψε η Γερμανική, γιατί είναι η δική μας διαφθαρμένη, έτσι. Είναι αυτοί που ωφελούν την οικονομία μας. Εξαγοράζουν σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, αλλά εξυπηρετούν τα γερμανικά συμφέροντα. Αυτό. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ρε παιδιά, όπου αναφέρεται διαφθορά, υπάρχουν δύο μέρη. Είναι ο διαφθαρμένος και ο διαφθορέας. Ναι. Αλλά δηλαδή, ο διαφθορέας δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, δουλεύει για το συμφέρον της Γερμανίας, άρα είναι ο δικός μας διαφθορέας, άρα είναι, τον προστατεύουμε. Ναι. Αυτό έκανα λοιπόν και ναι, μια και μιλάμε για, ναι, για Interpol, εκδόσεις εγκληματιών κτλ. Τόσο τώρα, όσο και στο παρελθόν, παράδειγμα η υπόθεση Μέρτελ με τον Ναζί κτλ. Η Γερμανία επέδειξαν που την έχουν γραμμένη τη δικαιοσύνη της Ελλάδας και γενικότερα τη δικαιοσύνη. Αυτό έτσι, γιατί είπες για διαφθορά και το ίδιο ισχύουν φυσικά με τις δωροδοκίες που κάνουν όλες οι εταιρείες, ιδίως οι εταιρείες όπλων. Είναι γραμμένες ακόμα και στον προϋπολογισμό των εταιρείων. Αλλά δεν διώκονται στις χώρες που εδράζονται αυτές οι εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει σε αυτό το ζήτημα καμία πραγματική πάταξη της διαφθοράς κτλ. Είναι όπως είπε ο Πέτρος, είναι τα δύο μέλη, αλλά κατηγορούν αυτόν που βολεύει. Μάλιστα η έννοια διαφθορά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το National Endowment for Democracy των Αμερικάνων, το ίδρυμα το οποίο δηλαδή είναι επιφωτισμένο με τη δουλειά να προωθεί τα ημέτρα κόμματα σε όλο τον πλανήτη και εκεί που δεν συμμορφώνονται κυβερνήσεις να κάνει πορτοκαλί επαναστάσεις, έχει ως βασικό εργαλείο την κατηγορία για διαφθορά. Στην ιδρύματα τα οποία κατηγορούν την κυβέρνηση για διαφθορά. Είναι η συνηθισμένη κατηγορία. Γιατί παντού υπάρχει κάποια διαφθορά και παντού θέλει, βολεύει να... Δεν στείλουν πολιτική αντιπαράθεση. Στείλουν αντιπαράθεση περί διαφθοράς. Αυτό είναι δηλαδή και τέλος πάντων. Ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Ναι, πες, τελείως. Ναι, ναι, ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που σε αυτά τα καταπληκτικά ντοκιμαντέρ που μετέφρασαν, υποτίτλησαν ο Πέτρος με την Αγγελική και αυτό για την άνοδο, για το υποτιθέμενο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας που μας είπε τα κύρια σημεία, αλλά και για τον κανιβαλισμό της Ανατολικής Γερμανίας από τη Δυτική Γερμανία, το οποίο είναι, νομίζω αξίζει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και πιο εκταμένα, γιατί είναι μια πολύ καλή δουλειά και δείχνει τι κάνουν, αν κάναν οι Γερμανοί στους συμπολίτες τους αυτά, στους ομοεθνείς τους αυτά, τι επιφυλάσσουν για τον Νότο και για τον υπόλοιπο τρίτο κόσμο. Και να μπορεί να φανταστεί κανένας τη σκληρότητα αυτού του συστήματος. Έτσι. Να προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι... Και μία λέξη που είπε ο Πέτρος, έτσι μου άρεσε πολύ, η λέξη θέατρο. Δηλαδή, θέατρο ανόδου και υποτιθέμενου θαύματος. Και τώρα θα έχουμε και ένα θέατρο μιας κατάρρευσης, γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται με διάφορους τρόπους, με διάφορες μεθοδέσεις, την κανιβαλίζουν οι Αμερικάνοι, θέλουν ενδεχομένως να διασώσουν το δολάριό τους, χτυπώντας η Γερμανία και όλη την Ευρώπη, να την εμποδίσουν να τα βρει με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τους BRICS, να κάνει το εμπόριο, να κάνει αυτό που τη συμφέρει δηλαδή πραγματικά τη Γερμανία, να έχει ανοιχτούς τους δρόμους, να παίρνει πρώτες ύλες, να αναπτύσσεται τη βιομηχανία, γιατί χρειάζεται πρώτες ύλες.
Και για να την χτυπήσουν τη Γερμανία, ουσιαστικά έγινε και ο πόλεμος, όπως είπε ο Πέτρος, στην Ρωσία, εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στήθηκε αυτός ο πόλεμος. Το οποίο πόλεμο οι Αμερικάνοι χάνουν. Και χάνουν εδώ, χάνει το Δουβάνι, αυτό το θέατρο. Αυτό με εντυπωσιάζει. Να προσθέσω παιδιά το εξής. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, άκουσα εγώ μία εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Deutsche Welle, δεν θέλω να βγω ψεύτης, και το βασικό θέμα της εκπομπής ήταν η αγωγή αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Εκεί αναφέρανε τις επιφυλάξεις των Αμερικανών όσον αφορά την λειτουργία του Nord Stream 2. Και λέγανε πολλά και διάφορα, αλλά δεν αναφερθήκανε στην ουσία του ζητήματος. Μετά όμως, όπως ξέρουμε όλοι, με το που ανατινάξανε, να πούμε, τους αγωγούς, ποιοι άλλοι, οι Αμερικάνοι, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Εντάξει, και με το που ξέσπασε ο πόλεμος, δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ υποψιασμένος, δηλαδή αντιλήφθηκε ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και τι συμβαίνει. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα στη γερμανική οικονομία. Τη Γερμανία βέβαια ακόμη ψάχνουν να βρουν ποιος θα ανατείναξει τον αγωγό, έτσι. Μα είναι γελοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό. Και Πέτρο, αυτό που μου φαίνεται αστείο είναι στα πλαίσια αυτού του θεάτρου που έλεγες πριν και των μυθευμάτων, ας πούμε, δηλαδή τώρα βγάζουν δήθεν ποιος τον ανατείναξε και τα λοιπά και μην τον ανατείναξε η Ρώση και τα λοιπά. Και όπως, ναι, για να δικαιολογηθεί η κατάρρευση του Νότου, τα ρίξαν στην τεμπελιά των Ελλήνων, των Πορτογάλων, των Ιρλανδών και τα λοιπά, αν αυτή τη στιγμή καταρρεύσουν με μέθοδο ρίξουν τη Γερμανία, δεν θα μου φανεί περίεργο να κυκλοφορήσει και ένας μύθος ότι ξέρετε κάτι, οι Γερμανοί γίνανε τεμπέληδες στην Αμερική. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι όταν έγινε το Brexit, κυκλοφορούσαν ανάλογα δυσφημιστικά για τους Άγγλους. Ναι. Ήταν πολύ αστείο, ας πούμε. Δηλαδή, άρχισε στην Ευρώπη να κυκλοφορούν τέτοιου είδους σχόλια για τους Άγγλους, που είναι έτσι, που είναι εκφυλισμένοι, που έχουν γίνει τεμπέληδες, που είναι με τα επιδόματα κτλ. Κτλ. Αυτό. Δηλαδή η δύναμη της η προπαγάνδα και αυτό που λένε τα στερεότυπα για να κρύψουν ενέργειες που γίνονται στο βάθος οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα εθνικά χαρακτηριστικά ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Αυτό. Μάλιστα. Όχι, το χτύπημα που δέχτηκε η γερμανική οικονομία είναι τεράστιο, ρε, γιατί αγόραζε, από ό,τι ξέρω εγώ, αγόραζε το ρωσικό φυσικό αέριο στο 1 πέμπτο της τιμής που το διαθέτανε οι Ρώσοι σε άλλα κράτη. Έκανε μάλιστα και τον διαμεσολαβητή. Το αγόραζε δηλαδή η Γερμανία το φυσικό αέριο φυσικά και το μεταπολούσε πιο ακριβά και με αυτόν τον τρόπο έβγαζε κέρδος. Δηλαδή, ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που είχε η γερμανική οικονομία ήταν η φθηνή ενέργεια. Αυτό τώρα πήγε περίπατο. Τελείωσε. Και πήγε τους αναγκάζουν τώρα οι Αμερικανοί. Τους εξαναγκάζουν τώρα οι Αμερικανοί με έμεσο ή ακόμα και με άμεσο τρόπο να αγοράζουν το υγροποιημένο αέριο σε 5, 6, 10 φορές μεγαλύτερη τιμή. Όπως διακυμαίνεται η τιμή στα χρηματιστήρια ενέργειας. Ενώ με τους Ρώσους είχαν κλείσει προνομιακά συμβόλαια και συμφωνίες με την Gazprom τη Ρωσία. Μάλιστα είχα δει, Πέτρο, πρόσφατα την Ούρσουλα που διαμαρτυρότανε ενάντια στους Κινέζους και τους κατηγορούσε ότι κάνουν dumping, ότι κάνουν δηλαδή και παράνομη επιδότηση της βιομηχανίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και επειδή καταφέρνουν να έχουν πολύ χαμηλότερη τιμή από τα ευρωπαϊκά. Πώς να μην έχει χαμηλότερη τιμή όταν αυτή τη στιγμή η ηλεκτρική ενέργεια στην Κίνα είναι στο 1/3 της τιμής και όλη η υπόλοιπη ενέργεια, βιομηχανική
και για οικιακή κατανάλωση. Είναι βασικό στοιχείο της παραγωγής. Οπότε, σου φαίνεται περίεργο, για να κρύψουν δηλαδή την αποτυχία τους, όλα αυτά που κάναν και με την, και με την καταστροφή των αγωγών Nord Stream 1 και 2, τα οποία τα κάναν γαργάρα και παριστάνω ότι δεν ξέρουν ποιος τα έκανε, και με την, πιο πριν με την επιχείρηση πράσινης ενέργειας, το ξύλωμα των ανθρακορυχείων και της φτηνής ενέργειας από τον άνθρακα, της πυρηνικής ενέργειας, όλα αυτά, όλες αυτές οι μεθοδεύσεις που δεν έχουν κανένα νόημα άμα τα δει κανένας ως αποφάσεις μιας ανεξάρτητης γερμανικής κυβέρνησης, δεν είναι δυνατόν να αυτοκτονήσει έτσι οικονομικά, αλλά βγάζουν τεράστιο νόημα άμα τα δει κανένας ως διαταγές ενός ανώτερου κέντρου, σε αυτή την περίπτωση υπενήσω με τον Αμερικάνο, για ξύλωμα της γερμανικής οικονομίας, για κανιβαλισμό. Ήρθε η σειρά σας να σας φάμε ζωντανούς. Και εδώ θα κάνω μια έτσι, ας πούμε, πάσα στο δικό μου θέμα, που, αυτό που κοίταξα, είναι η ιστορία της Ιαπωνίας, όπου ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε τη δεκαετία του 1980. Όταν περάσει στο επόμενο θέμα, αντί να κάνω μια ερώτηση και σωστή. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά την γνώμη σας? Δηλαδή, εάν συνέβαινε, εάν βρισκόμασταν στην ίδια κατάσταση πριν 30 χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί πριν 30 χρόνια είχαμε μια διαφορετική σκοπή πολιτικού στην Ευρώπη. Οι οποίοι τολμούσαν κατά καιρούς να αλλάξουν την ιστορία με τις αποφάσεις τους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ότι γιατί η Γερμανία, δηλαδή, είναι μια απλή κίνηση. Μια απλή στροφή, με τη Ρωσία είσαι δίπλα. Γιατί κάθεσαι και το περνάς όλο αυτό και παίρνεις και στο λαιμό σου όλη την Ευρώπη, έτσι? Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη την Ευρώπη γεωγραφικά. Γιατί δεν βρίσκεται κάποιος, ένας καγκελάριος, να κάνει αυτή την αποφασιστική στροφή? Καλό το ερώτημα, Κώστα. Εγώ θεωρώ έχει να κάνει με την έλλειψη πολιτικής παιδείας σε αυτούς οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης και κυβερνητικές θέσεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην ουσία εκάθετοι. Εκτελούν, είναι εντολοδόχοι. Εκτελούν στην ουσία εντολές έξω. Οπότε τι περιμένεις από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να βάλουν δηλαδή, σαν βασικό του στόχο, όπως θα έπρεπε να είχε η πολιτική, την ευημερία του λαού ο οποίος τους έδωσε την ψήφο του και τους εξέλεξε? Όχι, αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο. Αυτοί εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Ακριβώς αυτό το συμπέρασμα ήθελα να καταλήξω, Πέτρο μου, ότι όταν θέλουν να περάσουν, όταν τα ανώτερα κέντρα θέλουν να περάσουν τις πολιτικές τους, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν θα είναι να δημιουργήσουν, να τοποθετήσουν πολιτικούς οι οποίοι είναι διά του κομμωτηρίου. Έτσι τους χαρακτηρίζω εγώ. Ναι, μα δεν έχουν ούτε το σθένος, δηλαδή, να βλέπεις εδώ κανένας τώρα. Θα φέρω ένα παράδειγμα, να πω πρόσφατο παράδειγμα. Με το που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, δηλαδή οι πρώτες αντιδράσεις του γερμανού καγκελάριου, του Σόλτς, ήταν πολύ προσεκτικές, ήταν επιφυλακτικός, δεν κριτήκαρε ευθέως τη Ρωσία με έμεσο τρόπο, τα μάσαγε λίγο, μετά από μία εβδομάδα είδες μία μεταστροφή. Μεταστροφή, να μιλάμε τριαπόσους, 180 μοίρες, ακριβώς τα αντίθετα. Μίλαγε κατά των Ρώσων και έτσι και αλλιώς και επέμβαση και 1002. Αυτό δηλαδή κάτι υποδηλώνει, κάτι πάει να πει. Λοιπόν, βέβαια, κάτι δηλώνει ευθέως, θα έλεγα εγώ. Ναι, θέλει να προσθέσει κάτι. Τα μεγάλα κέντρα, όταν θέλουν να περάσουν τη γραμμή τους, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν θα είναι να τοποθετήσουν και τα ανάλογα πρόσωπα. Ναι, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ρε παιδιά, στην Ευρώπη δεν έχει μείνει κανένας πολιτικός έτσι όπως τον γνωρίζαμε εμείς τα δικά μας τα χρόνια. Έτσι. Βλέπετε ότι είναι όλοι οι ίδιες σκοπής. Έτσι, παρουσία στα παιδάκια, ας πούμε, νέοι,
εκεί πέρα, ευγενέστατη με τρόπους από εδώ από εκεί, αλλά μέχρι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα ούτε Πούτιν, ούτε Ερντογάν. Και φέρνω κλασικά παραδείγματα Πούτιν και Ερντογάν, γιατί αυτοί οι δύο δεν έχουν σταγίσει, θυμίζουν τα αναμαλία σου, θυμίζουν το παντού. Παίρνει τέλει. Περίμενε, πώς λοιπόν, ξεκινάμε. Οπότε περνάμε στο... Περνάμε, Αντώνη, στο δικό σου το θέμα. Ήθελες να κάνεις και ένα σχόλιο πριν πάνω από αυτά που έλεγε ο Πέτρος. Ναι, το βρίσκα διασκεδαστικό για τον καγκελάριο που έκανε 180 μοίρες στροφή. Τουλάχιστον αυτό δεν έκανε 360, όπως η υπουργός εξωτερικών η τωρινή. Δηλαδή, θέλω να πω, θα γυρίσει γύρω από τον εαυτό της. Και άλλες φορές που την έχουν πιάσει να κάνει γκάφες, να μην ξέρει τη γεωγραφία της Ρωσίας. Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, μια και μιλούσαμε για θέατρο στο επίπεδο του στισήματος έτσι της οικονομικής ανάκαμψης, του οικονομικού θαύματος, είτε του γερμανικού, είτε του ιαπωνικού κτλ, που και τα δύο γίνανε για ανάσχεση των κομμουνιστών, όπως έγινε στην Γερμανία, το ίδιο ακριβώς ρόλο εξυπηρετούσε και στην Ιαπωνία, με παραγραφή μαρτυμάτων κτλ. Έχουμε και τους ηθοποιούς πολιτικούς, οι οποίοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολιτικοί με την έννοια που ανέφερες εσύ τα παραδείγματα που έδωσες προηγουμένως, Κώστα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στόχος είναι να παίρνουν εντολές, να σηκώνουν τηλέφωνα και να παίζουν το ρόλο όπως πρέπει. Και φυσικά, οποιοδήποτε ηθοποιός, αν τον βάζεις να παίξει ένα δύσκολο ρόλο, ένα ρόλο που να παριστάνει τον γνώστη της πολιτικής και της γεωγραφίας κτλ., θα κάνει λάθη, γιατί δεν είναι η δουλειά του να τα ξέρει αυτά. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Ζούμε σε ένα θέατρο. Λοιπόν, για πες μας, Αντώνη, αυτό που έχεις ετοιμάσει. Για δώσε μας λίγο το παράδειγμα της Ιαπωνίας, όπου και εκεί έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μία μεγάλη ανάκαμψη, έτσι. Ναι. Και μία ανεξήγητη πτώση μετά της κρίσεως, η οποία ήταν και αυτή πετή. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε λίγο να το δούμε. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, οι πληροφορίες μου, πρέπει να το πω αυτό, προέρχονται κυρίως από ένα βιβλίο έτσι, του Ρίτσαρντ Βέμπερ, ένας οικονομολόγος, ο οποίος έχει κάνει και σε μορφή ντοκιμαντέρα αυτά τις πληροφορίες που θα δώσω. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Princess of the Yen, η πρίγκιπες του Yen, του νομίσματος του Ιαπωνικού, και περιγράφει μια παρόμοια κατάσταση, δηλαδή μετά τον πόλεμο, η Ιαπωνία με κατεστραμμένο τραπεζικό σύστημα. Γιατί είναι εκτεθειμένη σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που οποίες έχουν καταστραφεί. Έχουν πάρει δάνεια που δεν μπορούν φυσικά να τα ξεπληρώσουν. Και τότε στείνεται από τους Αμερικάνους το Ιαπωνικό οικονομικό θαύμα. Εκεί κάναν κάτι πολύ πολύ δραστικότερο από αυτό που κάναν στη Γερμανία. Ουσιαστικά επιτρέψανε στην Ιαπωνία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το οικονομικό μοντέλο της πολεμικής οικονομίας, αλλά σε περίοδο ειρήνης. Τι σημαίνει πολεμική οικονομία? Σημαίνει κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία. Όταν γίνεται πόλεμος, δεν μπορείς να αφήσεις δεν υπάρχουν, τελειώνουν τα παραμύθια τα φιλελεύθερα, τελειώνουν ο ελεύθερος επαγγελματίας που παράγει αυτό που θέλει η αγορά κτλ. Όλα αυτά τα μυθεύματα ότι φυσιολογικά θα παράγουν αυτό που χρειάζεται η κοινωνία κτλ. Μπαίνουν στην πάντα. Δεν μπορεί να γίνεται πόλεμος και να σε επιτρέπω να παράγεις γαριδάκια, μόδα κτλ. Ναι, πρέπει να κατευθυνθεί η οικονομία. Επεμβαίνει λοιπόν το κράτος και λέει: χρειαζόμαστε τόσες μηχανές. Πάρτε δάνειο για να φτιάξετε μηχανές. Πάρτε δάνειο για να φτιάξετε οβίδες. Πάρτε δάνειο για να κάνετε αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Αυτό ακριβώς επιτρέψα να συνεχίσει να κάνει η Ιαπωνία. Η μέθοδος ήταν μέσω του ελέγχου της χρηματοδότησης. Από ποιον? Από την
Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Ποιος την έλεγε την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας? Οι Αμερικάνοι κατευθείαν. Αυτοί διορίσαν τον διοικητή της. Ο οποίος μάλιστα πρώτος διοικητής ήταν και εγκληματίας πολέμου. Έμπλεξε σε κάτι δίκες εκεί πέρα, τον βγάλανε εγκληματία, τον ξελασπώσανε, τον στείλανε για περισσότερο ξελάσπωμα ως πρεσβευτή της Ιαπωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον επιστρέψαν. Το 1951 έγινε και η παραγραφή όλων των εγκλημάτων πολέμου των Ιαπώνων και βρέθηκαν σχεδόν όλοι ξανά πίσω στην κυβέρνηση. Οι ίδιοι που κάναν τον πόλεμο και κάναν τα φοβερά εγκλήματα πολέμου στην Κίνα, στον Ανδίν και αλλού, σε όλη την Ασία, γιατί ήταν τρομερά τα εγκλήματα πολέμου που κάναν οι Ιάπωνες, τα ίδια και χειρότερα με του ναζιστικού στρατού, του γερμανικού στρατού, επιστρέφουν, γίνονται καθαρισμένοι, αναλαμβάνει και κάνει το περίφημο window policy. Το οποίο τι είναι? Είναι επιτρέπουν στις τράπεζες να υπάρχουν, στις εμπορικές τράπεζες, αλλά ουσιαστικά όλες οι εμπορικές τράπεζες δεν είναι τίποτα παραπάνω από βιτρίνες της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας, την οποία τελέχουν οι Αμερικάνοι, όπου επιτρέπουν επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, κάθε δάνειο που δίνει μια εμπορική τράπεζα πρέπει να εγκριθεί κατευθείαν από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Και το ποσό θα μπει στην οικονομία, πόσα γεν θα μπουν στην οικονομία, πόσα γεν θα παράγει από τον αέρα κάθε τράπεζα, καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, και σε ποιον θα δοθούν. Εσύ θα τα δώσεις για μια βιομηχανία μοτοσυκλέτας. Εσύ θα τα δώσεις για μια βιομηχανία που παράγει βίδες. Εσύ θα τα δώσεις για ραδιόφωνο. Εσύ θα δώσεις για εκεί και εκεί. Όλα τα ποσά. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κατευθύνουν όλα τα δάνεια στην παραγωγή. Δεν επιτρέπουν παρασιτικό καπιταλισμό. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Δεν σου δίνουμε δάνεια για να γίνεις κτηματομεσίτης. Να αγοράσεις γη, να σπεκουλάρεις και να την πουλήσεις αργότερα όταν θα ανέβει η αξία της. Δεν σου δίνουμε δάνειο για να αγοράζεις σπίτι, για να το νοικιάζεις και να οικονομάζεις. Δεν σου δίνουμε δάνειο για να γίνεις ρεβιέρης, που θα έλεγε και ο Μάρξ. Δεν σου δίνουμε δάνειο, δηλαδή, για να γίνεις για παρασιτικές δραστηριότητες. Αυτή δε η δύναμη της πολεμικής βιομηχανίας σε καιρό ειρήνης, όταν έχεις όλα τα πλεονεκτήματα μιας κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας, όπου μπορείς να στείλεις όλη την δύναμη της στην πραγματική παραγωγή, και μάλιστα με απευθείας έκδοση νομίσματος ουσιαστικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο η Κεντρική Τράπεζα, λέει, δημιουργεί νόμισμα για να πάει κατευθείαν σε παραγωγικές δραστηριότητες, πραγματικά παραγωγικές. Δημιούργησε το Ιαπωνικό θαύμα με ρυθμούς ανάπτυξης που φτάσαν μέχρι και το 17%. Κάπου νομίζω το 50-52, πότε ήταν, έφτασε και σε έναν τέτοιο τρελό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό. Μέχρι που φτάσουν στην δεκαετία του 80, θα φτάσουν εκεί που αποφασίζουν να τους ξυλώσουν. Δηλαδή γίνονται τόσο πετυχημένο το Ιαπωνικό μοντέλο, αρχίζουν και κυκλοφορούν μέχρι και στην Αμερική βιβλία το θαυματουργό Ιαπωνικό management κτλ. Αλλά αποφασίζουν οι Αμερικάνοι ότι ήρθε καιρός να τους ξυλώσουν. Τι συμβαίνει δεκαετία του 80 στην Αμερική? Συμβαίνει η Ορίγα. Συμβαίνει στην Αγγλία η Θάτσερ, έρχονται οι νεοφιλελεύθεροι. Και αυτοί τι θέλουν? Θέλουν να ανοίξουν όλες τις χώρες στα αμερικάνικα κεφάλαια, τις καθάτσες στα αγγλικά, και να τις κανιβαλίσουν. Να επιτρέψουν, δηλαδή, το κεφάλαιο το αμερικάνικο να έρθει να εξαγοράσει την ιαπωνική βιομηχανία, να κερδοσκοπήσει μέσα στην Ιαπωνία. Και φυσικά, αυτή η ανάγκη, η παλαιότερη, ως ανασχετικού κρυού της Ιαπωνίας, εξασθενίζει. Διότι είναι ήδη περιστρόικα, είναι η Σοβιετική Ένωση τα τελευταία της και την έχουν ως φιλοθόμενη, και υπερισχύει η απειλή που νιώθουν οι Αμερικάνοι από τους Ιάπωνες. Και φυσικά μετά το 90,
τους αποτελειώνουν. Το 90 και το 2001 ανεβάζουν έναν νεοφιλελεύθερο, τέλος πάντων, πρωθυπουργό Μαριονέτα, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτά που πρέπει να κάνει για να ολοκληρώσει την καταστροφή. Θέλω να πω, δηλαδή, έχουμε και εκεί ένα εξαιρετικά πετυχημένο οικονομικό μοντέλο, δηλαδή ακριβώς όπως το πετυχημένο οικονομικό μοντέλο της Γερμανίας που παίρνει τη φθηνή ενέργεια, έχει μαζέψει, έχει φτιάξει την αγορά της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, το ζωτικό χώρο που θα έλεγε και ο Χίτλερ, τέλος πάντων, δεν χρησιμοποιούμε κακές λέξεις, έχει μετατρέψει όλο το Νότο σε αγορά, έχει εξασφαλίσει την αποβιομηχάνησή του, άρα ότι δεν έχει ανταγωνισμό η βιομηχανία της. Έχει εξασφαλίσει τα πάντα και την κρίσιμη στιγμή, επειδή οι Αμερικάνοι φοβούνται, δεν φοβούνται πλέον κανέναν, δεν υπάρχει κανένας κομμουνιστικός κίνδυνος, φοβούνται μήπως και η Γερμανία ξεθαρέψει και σταθεροποιήσει την τέτοια της και της ρίχνουν ένα χτύπημα στο δόξα πατρί για να την αποτελειώσουν. Αυτό. Αυτό είναι έτσι περιληπτικά, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτό θα ήθελα να πω έτσι εισαγωγικά για να και το κεντρικό Μάλιστα. νόημα. Ναι. Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος. Ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και από ό,τι φαίνεται έχει επαναληφθεί πολλές φορές. Δεν θέλουμε να το δούμε, δεν θέλουμε να το μάθουμε. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Από ό,τι φαίνεται. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε ίσως. Και το λέω αυτό γιατί να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, στα δικά μας. Να δούμε πώς έγινε η δική μας κρίση, πώς δημιουργήθηκε η δική μας κρίση. Θα ήθελα να συμπληρώσω, επειδή είπες για Ελλάδα, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι παρακολουθώντας την ιστορία της Ιαπωνίας υπάρχουν εξαιρετικές, πάρα πολλές λεπτομέρειες εξαιρετικά ενδιαφέροντες, ακριβώς γιατί είναι εξαιρετικά οικίες. Δηλαδή, η έλλειψη ρευστού, η τεχνητή έλλειψη ρευστού, η τεχνητή υπερεπάρκεια ρευστού, το να σε κυνηγάνε για να σε δανείσουμε, μετά η επακόλουθη έλλειψη ρευστού. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά οικία. Συνέβησαν στην οικονομική κρίση με το χρηματιστήριο στην Αμερική. Συνέβησαν στη δεκαετία του 20, δηλαδή πρώτα υπερεπάρκεια ρευστού για να πάρουν όλοι να ξεθρέψουν πάνω όλοι δάνεια και μετά κόβουμε τη βρύση για να πτωχεύσουν και να τους τα πάρουμε όλα μπιτ παρά. Συνέβησαν στην Ιαπωνία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όταν θέλαν να ξυλώσουν το σύστημα, αυτό το πετυχημένο σύστημα του Window Policy. Συνέβησαν στην Ελλάδα του 2004 και θυμόμαστε την εποχή που μας κυνηγούσαν, σε κυνηγούσαν και σε πάρε τηλέφωνο, πάρε δάνειο, πάρε εορτοδάνειο, πάρε γάμου δάνειο, πάρε διακοποδάνειο, δεν ξέρω τι, πάρε καταναλωτικό, πάρε έτσι, πάρε από εδώ. Ακριβώς αυτό με τις κάρτες και στη συνέχεια την κατάρρευση κτλ. Συνέβησαν στην Αμερική και στην επακόλουθη κατάρρευση με τα στεγαστικά δάνεια. Δηλαδή είναι όλα αυτά το ίδιο ανόητο παιχνίδι και στη συνέχεια κατηγορούν τους, υπάρχουν οι αποδοϊπομπέοι τράγοι έτσι από κάτω που πρέπει να κατηγορηθούν. Η επιπολαιότητα αυτών που πήραν δάνεια, η δαιμονοποίηση, οι τεμπέληδες ή δεν ξέρω τι, όλα αυτά τα παραμύθια που βγάζουν και αποκρύπτουν τον πραγματικό εχθρό, που ο πραγματικός εχθρός ποιος είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το τραπεζικό σύστημα και ποιο τραπεζικό σύστημα. Γιατί εδώ έχουμε κανιβαλίστηκε και το ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα. Είναι το αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα που κανιβάλισε τους υπόλοιπους. Αυτό. Και τώρα βλέπουμε άλλη μια φορά και να γίνεται αυτό το πράγμα και ακόμα και ενάντια στη Γερμανία. Αυτό, να μην πω παραπάνω. Στην Ιαπωνία αγώνα την παιδιά 20 και 30 χρονών σπίτια, δείχνει 2 και 3 μονοδούματα, έτσι. 20 και 30 χρονών. Μου το είπε ο Αντώνης στη συζήτηση που είχαμε πριν την εκπομπή. Ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το πόσο αφιδώς έτσι κυκλοφορούσε το χρήμα, το πετάγανε στην αγορά και χρεώναν τον κόσμο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς η εποχή της υπερεπάρκειας χρήματος, στην οποία δημιούργησαν τη φούσκα. Αυτά τα κάνανε την
τη δεκαετία του 80, ξεκίνησε στα τέλη και στις αρχές του 90. Επιβάλαμε... Κάτι ήθελες να πεις. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Εγώ έχω σκεφτεί αρκετά για αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι καταλύτης σε αυτά τα οποία τώρα αναφέραμε, ανέφερε και ο Αντώνης, είναι, θεωρώ, η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ το 89-90. Ήταν καταλυτικό γεγονός για τις περαιτέρω εξελίξεις, τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις ανά το πλανήτη. Αναφέρω χαρακτηριστικά πάντα το εξής. Το κόλπο του χρηματιστηρίου το 2000, με το οποίο τι κατάφεραν να κάνουν αυτοί, καταφέρανε να απομυζήσουν το λαϊκό εισόδημα ή το απόθεμα που είχε ο κόσμος και το είχε δημιουργήσει αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο έπρεπε να προσέχουν οι δυτικοί και κάνανε κάποιες παραχωρήσεις και δώσανε κάποια δικαιώματα στον κόσμο και εργατικά δικαιώματα, μπόρεσε να δημιουργήσει και αυτός κάτι, να βάλει πέντε φράγκα στην άκρη, και όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας ο οποίος στέκει καλά στα πόδια του οικονομικά δεν είναι και τόσο εύκολα εκβιάσιμο και μπορεί να κινείται σχετικά εντός εισαγωγικών στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας, σχετικά αυτόνομα και ελεύθερα, σχετικά εντός εισαγωγικών. Έτσι, αυτό που καταφέρανε αυτοί με το κόλπο του χρηματιστηρίου είναι να φάνε όλα τα χρήματα τα οποία είχε βάλει στην άκρη ο Κοσμάκης, να πούμε, του τα φάγανε, τον αφήσανε επί ξύλου κρεμάμενο και έρμεο των ορέξεών του. Δηλαδή, από εκεί και μετέπειτα θα μπορούσαν πολύ άνετα να περάσουν αντεργατικούς νόμους με έμεσο τρόπο, αφού δεν είχε πισινή ο Κοσμάκης, δηλαδή δεν είχε χρηματικά από θέματα, αναγκάστηκε να δανείζεται, και έτσι τον οδηγήσανε εκεί που ακριβώς θέλανε, δηλαδή τον οδηγήσανε στο στόμα του λύκου. Και ο λύκος ποιος είναι, αν μη τι άλλο, οι τράπεζες. Ήταν οι τράπεζες. Εγώ θεωρώ ότι το δεύτερο που χτύπησε κέρια τους Ευρωπαίους, τώρα εστιάζω λίγο στην Ευρώπη, είναι η εισαγωγή του ευρώ, σαν κοινού νομίσματος. Ήταν η ταφόπλακα και η χαριστική βολή για τον απλό τον Κοσμάκη, για τον μεροκαματιάρη και τον μισθωτό. Αυτά από εμένα, παιδιά. Αντώνη, έχεις το λόγο. Ναι. Έχεις να προσθέσεις τίποτα πάνω σε αυτά τα οποία... Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Συμφωνώ μαζί σου για το πόσο καταλυτική ήταν η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, γιατί ξεθαρέψανε και μάλιστα ήταν και στο τιμόνι οι πιο ακραίοι, ο Ρίγκαν και η Θάτσερ, έτοιμοι να ορμήξουν σαν τσακάλια. Και φυσικά φοβόντουσαν το Ανατολικό Μπλοκ, φοβόντουσαν στην Ιαπωνία, γίνονταν αναταραχές. Οι κομμουνιστές είχαν ξεσηκωθεί. Μάλιστα, αναγκάστηκαν να δώσουν τα κτήματα σε αυτούς που τα καλλιεργούσαν οι Αμερικάνοι, ακριβώς επειδή φοβόντουσαν την αντίδραση ενάντια στον εγκληματία πολέμου Χιροχίτο. Έτσι. Εμείς εδώ τρώγαμε σανό ότι οι Ιάπωνες είναι χαζοί και ότι λατρεύουν τον αυτοκράτορά τους κτλ. Ναι, αλλά πόσοι σκοτώθηκαν εκεί πέρα? Τον λατρεύαν όλοι? Δεν τον λατρεύαν όλοι. Υπήρχαν αναταραχές. Το ίδιο φοβόντουσαν τις κοινωνικές αναταραχές και στην Ευρώπη. Δηλαδή, καλά μας είπε για τη Γιάλτα. Η Γιάλτα όμως την υπόγραψε ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν, έτσι, και με τον Ρούσβελτ. Δεν ήτανε... Ναι, δεν μας καλέσανε. Δεν καλέσαν τους λαούς εκεί πέρα να πούν τη γνώμη τους. Η Ιταλία με τα πολεμικά είχε τεράστια δύναμη, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην Ελλάδα φυσικά υπήρχε το ΕΑΜ, το οποίο έλεγχε όλη την περιφέρεια και ήταν ενάντια στην επιστροφή του βασιλιά κτλ.
Λοιπόν, υπήρχε ένα προβληματάκι. Έγινε η επιχείρηση με την κόκκινη προβιά και για να συγκρατήσουν αν τα πράγματα πάνε χειρότερα, δηλαδή αν δημιουργηθεί ποτέ αριστερό αντάρτικο ή αριστερό κίνημα σοβαρό κομμουνιστικό στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να ανακόψουν την επίδραση, την ιδεολογική. Και γι' αυτό το λόγο στήσανε το κοινωνικό κράτος μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Μέσα στο... Το αυτό το κάναν στην Αγγλία με το σύστημα NHS, το National Health System, και το οποίο το αντέγραψαν και άλλα κράτη. Οι Σουηδοί, οι Σκανδιναβοί γενικώς το πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Κάνανε ακόμα καλύτερο κοινωνικό σύστημα, ακριβώς επειδή ήταν δίπλα. Και βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ να ξυλώνονται. Και ξυλώνονται ακόμα και στη Σουηδία και στη Φιλανδία και τα λοιπά, και στην Αγγλία βέβαια. Όσο ήμουν εκεί, κλείσαν 1 στα 3 νοσοκομεία και να άνοιξε μύτη. Όλες αυτές λοιπόν οι υποτιθέμες, που αυτά που μας λένε ότι ήταν κοινωνικές κατακτήσεις, δεν ήταν κοινωνικές κατακτήσεις, αλλά δεν ήταν και ακριβώς. Ήταν κοινωνικές κατακτήσεις υπό την επίδραση του αντίπαλου δέους. Αυτό. Το δε ξύλωμα της Ιαπωνίας εκείνη την εποχή του 90 και το αποτέλεσμα της μετά το 2000, ουσιαστικά αυτό εκφράζουν. Όλα αυτά γίνανε αμέσως μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, όπου πλέον δεν ήταν χρήσιμο ως ανάχωμα και έγινε περισσότερο, το βλέπαν περισσότερο την Ιαπωνία ως απειλή για την αμερικάνικη βιομηχανία, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία. Θυμόμαστε την εποχή του 80 που ήταν όλα Ιαπωνέζικα, τα τρανζίστορ, τα ραδιόφωνα, τα κασετόφωνα, βέβαια, ακόμα και τα αυτοκίνητα κτλ. Όλα αυτά. Και αυτό το που ανέφερες σχετικά με το νόμισμα μου θύμισε την επιχείρηση ξυλώματος που έγινε πάλι τη δεκαετία του 90, στα τέλη της δεκαετίας του 90, του 99 περίπου, των χάρτινων τίγρεων, δηλαδή των άλλων μεγάλων οικονομιών της Ανατολής καπιταλιστικού τύπου, οι οποίες ήταν η Νότια Κορέα, η Ινδονησία και η Ταϊλάνδη. Αυτές οι τρεις χώρες, λοιπόν, με τεχνητό τρόπο, πάλι προκάλεσαν κρίση, πιέζοντάς τις να κατασκευάσουν με το δούνο του, να βάλουν ισοτιμία δολαρίου και των δικών τους εθνικών νομισμάτων και να επιτρέψουν τον εξωτερικό δανεισμό. Δηλαδή να δανείζονται επιχειρήσεις της Ινδονησίας από το εξωτερικό, σε δολάρια. Κάτι που είναι εντελώς παράλογο. Όταν έχεις εθνικό νόμισμα, τυπώνεις νόμισμα και χρηματοδοτείς την οικονομία σου, όπως κάνανε οι Ιάπωνες. Τυπώνα νόμισμα και αυτό το νόμισμα πήγαινε και γίνονταν αυτοκινητοβιομηχανία κατευθείαν. Παραγωγική επένδυση. Όταν επιτρέπεις να παίρνει δάνεια μια επιχείρηση από το εξωτερικό, να δανείζεται σε δολάρια, δηλαδή κάποιος άλλος να τυπώνει αέρα κοπανιστό αντί η ίδια η χώρα και μετά να σου ζητάει τα λεφτά πίσω σε δολάρια και σε μετόκο, γίνεσαι υπόδουλος. Γίνεσαι χρεώστης χωρίς απολύτως κανένα λόγο. Αυτό ακριβώς επέβαλε το τον του, το οποίο ελέγχονταν 100% και τότε και τώρα φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι η μόνη χώρα που έχει βέτο. Το ελέγχει απόλυτα. Είναι άλλο ένα από τα ιδρύματα που ιδρύσανε, που φτιάξαν μετά τη συμφωνία του Bretton Woods. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αυτές τις χώρες τους κάνανε νόμισμα σκληρό, έπεσε η ανταγωνιστικότητά τους, αρχίσαν να δανείζονται από το εξωτερικό γιατί τα επιτόκια ήταν χαμηλότερα στο εξωτερικό, πάλι επέβαλαν υψηλότερα επιτόκια βάζοντας έλεγχο μέσα κατευθείαν, απαιτώντας το δούλου του έλεγχο κατευθείαν μέσα στις τράπεζες της Ταϊλάνδης. Και όταν ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης απελπισμένος πήγε για να ξεχρεώσει και ζήτησε από την Ιαπωνία και θα του δίνανε οι Ιάπωνες όλα τα χρήματα που χρειάζονται για να ξεχρεώσει, τον εμπόδισαν οι Αμερικάνοι και το δούνο του, ακριβώς για να παραμείνει οικονομικά υπόδουλος και να παραμείνει ανοιχτή η Ταϊλάνδη. Και έτσι ξυλώσανε τρεις οικονομίες που τα πήγαιναν εξαιρετικά καλά, την εμποδίσανε να ξεχρεώσει. Γιατί το ζητούμενο δεν ήταν να πάρουν πίσω τα χρήματα. Το ζητούμενο ήταν να την κρατήσουν οικονομική απικία. Όπως ακριβώς και με την περίπτωση της Ελλάδας.
που εμφανίστηκαν. Ναι, αυτό ήθελες να πεις, Πέτρο. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, όπως μπράβο, συμβαίνει στην Ελλάδα και με την Κίνα. Ακριβώς. Αυτό είναι μπράβο. Το νόημα της οικονομικής αποικίας. Δεν σε θέλει κανένας να ξεχρεώσεις. Δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να είσαι χρεωμένος, να είσαι υπόδουλος και να πληρώνεις τόκους. Δηλαδή να, είσαι, να πληρώνεις με εργασία ως δούλος. Όπως ακριβώς... Κατ' ουσίαν αυτό που επιδιώκουν είναι διαμέσω του χρήματος, δηλαδή του κοπανιστού αέρα, να προσπορεύονται πραγματικές αξίες. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ουσία. Και άκουγα χθες μια εξαιρετική συζήτηση με έναν οικονομολόγο, τον Μάικλ Χιούτσον, ο οποίος μίλησε φυσικά για την Ελλάδα. Πολλοί οικονομολόγοι μιλάνε με την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα μια... είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, γιατί αυτά που γίνανε στην Ελλάδα είναι φοβερά. Τώρα φτάνουν τα 500 δις χρέος και είναι... Η ολόκληρη Ήπειρος της Αφρικής έχει λίγο παραπάνω από το διπλάσιο το δικό μας. Είναι ολόκληρη Ήπειρος. Λοιπόν, και έλεγε για τις... συνέκρινε την Ελλάδα με την οικονομική αποικία της ΑΕΤΙΣ. Της χώρας δηλαδή, η οποία ελευθερώθηκε με επανάσταση ενάντια στους Γάλλους και αφού ελευθερώθηκαν, τους αναγκάσαν οι Γάλλοι να χρεωθούν για να αναγνωρίσουν δηλαδή όλες οι δυνάμεις, όχι μόνο η Γαλλία, αλλά και οι υπόλοιπες προτακές, όλες οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, απαιτήσαν από την ΑΕΤΙ να αναγνωρίσει ως χρέος κρατηθεί την αξία ολόκληρης της γης, δηλαδή ολόκληρου του νησιού, γιατί του κλέψανε τα αγροκτήματα των νομίμων ιδιοκτητών, αυτών που τους είχαν εκεί πέρα σκλάβους, συν την αξία του δική τους ως σκλάβου. Δηλαδή σε κάναμε σκλάβο, τώρα πλήρωσέ μας και την αξία σου, αφού απελευθερώθηκες. Μας έκλεισε. Πέτρο, έχεις γυρίσει ανάποδα. Σε βλέπουμε τελείως πλάγια. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Ωραία, τώρα είσαι εντάξει. Τώρα είσαι τώρα είμαι εντάξει. Τώρα είσαι εντάξει. Okay. Ωραία. Συνέχισα, Αντώνη. Συγγνώμη. Ναι, εγώ δεν θέλω να κουράσω, γιατί ίσως τα κόλπα του κλέφτη, δηλαδή αν ο κλέφτης σου μπήκε από το παράθυρο, άμα σου μπήκε από την πόρτα, αν παραβίασε την κλειδαριά, αν έσπασε, είναι τεχνικά. Αν μπήκε από την καμινάδα, είναι τεχνικά. Δηλαδή, πολλούς μπορούν να τους κουράζουν. Αυτό που έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιος ασχολείται με όλα αυτά τα προβλήματα, είναι να κρατάει ένα καθαρό βλέμμα και να πει ποιος είναι αυτός που τα προκαλεί, ποιος είναι ο βασικός παίκτης. Άσε τι κόλπο θα χρησιμοποιήσει. Άμα θα σε πείτε, άμα θα σου καταστρέψει την ενέργεια, άμα θα σου προκαλέσει τεχνική έλλειψη χρήματος, άμα θα σου κάνει... θα σου κλείσει τους δρόμους τους εμπορικούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο παίχτης, ο κοινός παράγοντας σε αυτή την περίπτωση είναι σε αυτές τις δύο ιστορίες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες κατέκτησαν στρατιωτικά την Ιαπωνία, κατέκτησαν στρατιωτικά και τη Γερμανία, εγκατέστησαν στρατό και στις δύο, τα είχαν ως κέντρα την Ιαπωνία ως κέντρο επιχείρησεων και ανεφοδιασμού εναντίον της Κορέας και εναντίον της Κίνας φυσικά τώρα, το και τότε βέβαια, όπως ήταν και η Ταϊβάν, κατελημμένη από τα Αμερικάνικα στρατεύματα και με τον Τσαν Καϊτσέκ αργότερα να παριστάνει την κυβέρνηση, ουσιαστικά μια δικτατορία υπό αμερικάνικο έλεγχο. Τα ίδια και η Γερμανία ελεγχόμενη με κάποιες κυβερνήσεις μαριονέτες, οι οποίες έπρεπε να παίξουν αυτόν τον ρόλο που έπρεπε που μας περιέγραψε πριν ο Πέτρος, ας πούμε, της ιδιοφυΐας, που μάλιστα στο ντοκιμαντέρ που μετέφρασαν, ήταν και λίγο ευτράπελο, εμφανίζονταν και ως ευφυής και μάλιστα καφιόταν ότι την έφερε και στους Αμερικάνους με τον Μάρκο, που δεν το ξέραν ακριβώς και τους έκανε και έκπληξη, ας πούμε. Πώς έκανες έκπληξη, σε χώρα κατηλημμένη με πόσους είχε, 250.000 στρατό εκεί οι Αμερικάνοι και εσύ τους έκανες έκπληξη και πλάκες, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό, το εξωφρενικό όλων αυτών των ισχυρισμών. Και αυτό το βλέπει πολύ κανείς πολύ συχνά όταν εμφανίζονται θεωρίες συνωμοσίας, να
εμφανίζεται μια εξωτική θεωρία και να αγνοεί τα, πολύ, τα εντελώς στοιχειώδη. Δηλαδή, κοίταξε να πούμε, τους την έφερε ο Καγκελάριος, ο Πονηρός, να πούμε, και δεν κάνει, δεν κάνει τη στοιχειώδη. Καλά, ρε, αυτοί οι 250.000 στρατιώτες εκεί πέρα τι παριστάνε. Σαν όχα αυτό και περιμένουν ένα Καγκελάριο να τους τη φέρει και δεν επεμβαίνουν να το βάλουν στη θέση του. Αυτό. Να μην χάνουν δηλαδή την κοινή λογική, ας πούμε, σε αυτήν την υπόθεση. Έτσι. Τελείωσα, λίγο μακρηγόρησα. Απλά ήθελα να μεταφέρω το κοινό αυτών των ιστοριών και το πώς πολύ συχνά τα πολλά λόγια... Δουλεύει ο μηχανισμός που προσάνει κράτη, που ανεβάζει κράτη. Mm-hmm. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνική και εφαρμόζεται σε όλα τα μέρη της γης. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα, ναι, παιδιά, πρέπει να τίθεται, επιμονή μου βάσος είναι, ποιος επωφελείται. Ναι. Πολύ η έρευνα σημαντικό. Πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Ναι. Ακριβώς. Άμα δεις το αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτό τώρα, έτσι μου, αν μου επιτρέπεις, Πέτρο, να πω αυτό το, ναι, ποιος επωφελείται. Θέλω να φύγω λίγο, έτσι, να αναφέρω μερικά ευχάριστα νέα, τα οποία τα συζητούσαμε με τον Κώστα σε προηγούμενες εκπομπές, σχετικά με προηγούμενες εκπομπές. Η υπόθεση, για παράδειγμα, της δικτατορίας των Ήγηρα, στην Αφρική. Υποτίθεται στη θεωρία δικτατορία. Την καταδίκασε και η Γαλλία, την καταδίκασε και η Ούρσουλα, ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν συνεργάζεται με δικτάτους κλπ. Θεωρία. Στην πράξη, στο ποιος επωφελείται, ο κόσμος βρήκε άμεσο όφελος. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται. Τον Ήγηρα βγάζει, έχει δει ήδη ο κόσμος ανάπτυξη. Και όχι μόνο αυτό, έχει καταφέρει ο Ήγηρας ουσιαστικά να αποκρούσει τη στρατιωτική επίθεση που το ετοιμάζανε. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει αποτροπή. Δημιούργησε στρατιωτική συμμαχία με το Μάλι και την Μπουργκίνα Φάσο, αυτούς που δίνουν ότι αν επιτεθεί κάποιος στον Ήγηρα θα σταθούν στο πλευρό του, και έκοψε τον αγωγό που θα πήγαινε από την Ιγυρία μέσω Ήγηρα προς Αλγερία, Μαρόκο και μετά Ευρώπη. Άρα έκοψε και τα πόδια της Ευρώπης που πήγαινε να τους επιτεθεί, να τους κάνει proxy war μέσω της Συμμαχίας Δυτικής Αφρικής, δηλαδή της περίφημης ΕΚΟΒΑΣ. Και η ΕΚΟΒΑΣ, όλο το στρατό που το μάζευε 2,5 χρόνια στην Ιγυρία, επωφελήθηκε από τη φασαρία με τη Γάζα, και τώρα που δεν μας προσέχουν, το αμάζεψε και έφυγε. Γιατί φοβούνται μην γίνονται δικτατορίες συνεχώς. Άρα, ο κόσμος στην πράξη, στα αποτελέσματα που λες, είδε το αποτέλεσμα και τον εγκρίνει. Και το ίδιο έγινε και στην Μπουργκίνα Φάσο. Και το ίδιο θα τολμούσα να πω έγινε και στη Γάζα. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι, παρόλο που υποφέρουν από την σφαγή και τη γενοκτονία, αμήνονται, συμπαραστέκονται και άλλες ομάδες πέρα από τη Χαμάς αμήνονται και κάνουν τη ζωή δύσκολη στους Ισραηλινούς. Αυτό τελείωσα, έτσι. Ήθελα να πω για το τελικό αποτέλεσμα, πόσο σημαντικό είναι σαν κριτήριο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Λοιπόν, ίσως θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα παραδείγματα χρειάζονται για να πούνε, για να βλέπει ο κόσμος, να βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι, το αν αξίζει τελικά να κυνηγήσουμε, να ξεσηκωθούμε, να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να πάρουμε το ρίσκο ή όχι. Επειδή αναφέρθηκε ο Αντώνης στις αφρικανικές χώρες, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ δεν έχει άμεση σχέση με αυτά που είπε. Έμεση όμως, που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι τους τελευταίους μήνες αρκετοί Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν επισκεφθεί την Αφρική. Για ποιο λόγο, θα το πω στα απλά ελληνικά, τους έχει έρθει το αυγό στον κόλο. Με λίγα λόγια, δεν έχουν ενεργειακούς σπόρους και ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν εναλλακτικές λύσεις.
και έχουν κατευθυνθεί στην Αφρική, από ό,τι βλέπω όμως εγώ, με πενιχρά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν βλέπω να έχουν πετύχει κάτι οι Γερμανοί πολιτικοί που κάνουν αυτές τις επισκέψεις στις αφρικανικές χώρες. Αυτό ήθελα μόνο να... Όταν οι άλλοι είναι αποφασισμένοι και ξέρουν τι κάνουν, Πέτρο, δεν πρόκειται να πας εσύ να τους ξεγελάσεις. Έτσι ξέρουν, έχουν μάθει πια και είναι αποφασισμένοι. Δεν συζητάνε, εντάξει, σου λέει ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Πήραμε την απόφασή μας. Έλα εσύ τώρα και πούλα μας ό,τι παραμύθι θες. Εδώ ο Μακρόν, δεν έχεις δει τι έχει γίνει με τον Μακρόν. Δεν είναι μόνο Γερμανοί πολιτικοί. Εδώ έχουμε τον Μακρόν, ο οποίος έχει πάει τις πόρτες τη μία μετά την άλλη σε όλη την Αφρική. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πηγαίνουν σαν ζήτουνες και τρώνε πόρτα. Πηγαίνουν, αυτό είναι αποτέλεσμα της αλαβενίας, Πέτρο μου. Γιατί δεν τους περνούσαν. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν περνούσαν από το μυαλό των Ευρωπαίων ότι μπορεί να έχουμε τέτοια κατάληξη στην Αφρική. Οπότε δεν ήταν και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι... Και ακόμα δεν είχαν εφευρέσει ούτε καν την επιπερική, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ακούς, εμένα μου είχε εντύπωση, γελούσαμε. Γελούσαμε. Πήγαινε ο Μακρόν τώρα στους Αφρικανούς Προέδρους, που ρίχναν την πόρτα και καθόταν και κοίταζε σαν φαζός. Δεν είχε τι να πει στην κυριολεξία. Δηλαδή ούτε καν σε επίπεδο ρητορική δεν ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Πες, Αντώνη. Ναι, ήθελα να πω ότι όσον αφορά τη Γερμανία, είδα τον Καγκελάριο που καθιόταν, έκανε μεγάλο ζήτημα ότι σε 2-3 χρόνια περίπου θα έρθει αέριο υγροποιημένο από την Ιγυρία. Λοιπόν, αυτό το αέριο θα είναι περίπου το 2% των αναγκών της Γερμανίας. Δηλαδή, τι να πω τώρα, και τζάμπα να του το δώσουμε, είναι αμελητέα ποσότητα μπροστά στο χάος που θα προκληθεί. Ο δε αγωγός που θα ερχόταν τέλος πάντων πολύ φθηνότερο, γιατί δεν θα ήταν υγροποιημένο, που ήταν να έρθει μέσω Νίγηρα, Αλγερίας κτλ., ο Νίγηρας πολύ σωστά το ματέωσε. Ήταν μια συμφωνία που γίνεται πριν από 2,5 χρόνια. Και το ματέωσε γιατί είπε, κύριε, εσείς ετοιμαζόσατε να μας κάνετε πόλεμο. Τι θέλετε τώρα, να σας κάνουμε και αγωγό, να τα ξεχάσουμε. Έτσι ακριβώς. Ο Δε Τιάνι, χθες προχθές, ταξίδεψε στην Μπουργκίνα Φάσο, αφού πρώτα πέρασε από το Μαλί, για να τσιμεντώσει, να σταθεροποιήσει αυτή τη συμμαχία που γίνεται ανάμεσα σε αυτές τις τρεις χώρες του ΣΑΧΕΛ, για να προστατευτούν από εξωτερικούς κινδύνους, που προφανώς είναι η Δύση. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν ουράνιο, έχουν χρυσό, έχουν τα πάντα, να μην πολυλογώ, όλα τα μέτρα και καλλιέργεια μπορούμε να κάνουμε κτλ. Είδε κανένα στο χάρτη πόσο, τι έκταση καταλαμβάνει. Είναι τεράστια. Και συνεργάζονται και αυτή τη στιγμή πιστεύω θα βάλουν κάτω και την τρομοκρατία η οποία χρηματοδοτείται από τους δυτικούς, όλους αυτούς τους δίθεν ισλαμιστές τρομοκράτες που ήρθαν μετά τον πόλεμο της Λιβύης, που εγκαταστάθηκαν εκεί πέρα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη Συρία και οι οποίοι χρηματοδοτούνται από μυστηριώδη κέντρα, τι μυστηριώδη δηλαδή, όσο μυστηριώδες ήταν και το όσο μυστηριώδες ήταν και η ανατίναξη του Nord Stream 2. Βλέποντας τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, δηλαδή την παραμονή των αποικιοκρατών εκεί πέρα με τη δικαιολογία ότι πολεμούν τους τρομοκράτες ισλαμιστές, ακριβώς το ίδιο σενάριο που παίχθηκε με τη Συρία. Δηλαδή, χρηματοδοτήσαν πρώτα τον ISIS, τον φέρανε από το Ιράκ που ελέγχονταν 100% από τους Αμερικάνους και στη συνέχεια παριστάνουν ότι τον πολεμάνε. Τον πολεμούσαν, μέχρι να έρθουν οι Ρώσοι δεν υπήρξε αποτελεσματική δράση. Με το που ήρθαν οι Ρώσοι, τον ξυλώσαν τον ISIS. Το ίδιο γίνεται και τώρα στο Σαχέλ. Αυτές οι χώρες λοιπόν, και μου δημιουργήθηκε έτσι ένα παράπονο, γιατί αυτές οι χώρες μπορούν και κάνουν συμμαχία ενάντια στους πραγματικούς εχθρούς και τον εντοπίζουν τόσο, με τόση αμεσότητα και ευκολία, και η Ελλάδα παραμένει σε ψεύτικες συμμαχίες ενάντια με χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα. Επαναντίον, ναι, θα πάμε να πατάξουμε τη διαφθορά.
Εγώ θα έλεγα ναι, ότι ακριβώς. Αυτό που είπε Σαντώνη έχει σχέση, αυτό που είπε Σαντώνη έχει σχέση με την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα και με το βαθμό ωριμότητας από την άλλη μεριά του λαού. Γιατί οτιδήποτε, δηλαδή όσο ικανός και αν είναι ένας πολιτικός άντρας που θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές προς όφελος του λαού, εάν δεν έχει την υποστήριξη από τη βάση, είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Καλά το είπες, πολιτικού προσωπικού της Ελλάδας και όχι Ελλήνων πολιτικών, γιατί έχει κάνει διαφορά. Είναι τοποτηρητές. Δηλαδή, αρτικού προσωπικού. Όπως και στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι καλύψαμε, ότι περάσαμε αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι ήταν ξεκάθαρο, ειδικά ο Αντώνης τώρα αυτό που στο τελευταίο σχόλιο που έκανε. Θέλω να πω και εγώ ότι είναι δικιά μου και δική μου απορία, Αντώνη. Γιατί αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα? Γιατί αρνούμαστε να δούμε ποιος είναι ο εχθρός, ο πραγματικός εχθρός? Εχθρός δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. Έτσι, υπάρχουν και από την άλλη πλευρά εχθροί. Και επίσης αρνούμαστε να δούμε και ποιοι είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι. Ποιοι θα έπρεπε να πλησιάσουμε ως σύμμαχος. Μια και ανέφερε στην Τουρκία, την οποία την αναγνωρίζει ως τον άμεσο εχθρό ο περισσότερος κόσμος, έτσι. Εγώ θα πρόσθετα οπωσδήποτε και την Αγγλία, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί και αυτή είναι αποικιοκρατική δύναμη και εξακολουθεί να είναι στην Κύπρο και χωρίς την συγκατάθεση αυτής δεν θα συνέβαινε το Κυπριακό. Λοιπόν, και την Αμερική φυσικά, γιατί τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και αυτές μέσω Kissinger ήταν πλήρως ενημερωμένες και κάνανε ό,τι κάνανε. Λοιπόν, όπως, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όπως ο Νίγηρας έκανε τη συμμαχία και βρήκε τους φυσικούς τους συμμάχους, δηλαδή τους ίδιους εχθρούς της Γαλλίας, τους ίδιους που υφίστανται το αφρικάνικο φράγκο, τους ίδιους που υφίστανται την ίδια νεοαπικιακή εκμετάλλευση, έτσι και η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βρει ενάντια στην Τουρκία τους φυσικούς συμμάχους, δηλαδή την Αρμενία ενδεχομένως, τη Συρία, το Λίβανο, χώρες δηλαδή οι οποίες θέλουν να έχουν μια άμυνα. Τη Ρωσία, γιατί όχι. Ίσως τη Ρουμανία, ίσως τη Τουρκία, γιατί και αυτοί έχουν προβλήματα με τον μεγάλο υδατεσμό του και τον Οθωμανισμό. Έτσι, έχουν γίνει επεισόδια και με τον Ρωμάνικο στρατό. Δηλαδή υπάρχουν. Αν όμως ελπίζεις εσύ και πηγαίνεις γλύφοντας που στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, στους Άγγλους, στους αποικιοκράτες, με τους Γάλλους αποικιοκράτες κτλ. Και περιμένεις από εκεί, τότε φυσικά θα έχεις τα ανάλογα αποτελέσματα. Αυτό. Και είναι έτσι, αν βλέπεις συνέχεια στο βραχυπρόθεσμο ότι αυτοί θα μου δώσουν αεροπλάνα, αυτοί θα μου δώσουν ραφάλα, αυτοί θα μου δώσουν και τέτοια, και χάνεις το μακροπρόθεσμο, την πραγματική συμμαχία, τότε θα είσαι σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο το δοκιμάζουμε, δεν είναι καινούργιο, είναι 200 χρόνια είναι αυτή η ιστορία με τη Δύση. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Πέτρος, θα ήθελα και από σένα ένα τελευταίο σχόλιο για όλα αυτά που είπαμε. Δεν έχω να προσθέσω εγώ τίποτα, γιατί νομίζω ο Αντώνης έκλεισε αυτόν τον ενδιαφέροντα διάλογο που είχαμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το τελευταίο που έχω να πω είναι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πω μετρημένα πράγματα για τα οποία έτυχε να έχω κάποια, να έχω γνώση δηλαδή του αντικειμένου, λόγω του ότι είχαμε κάνει αυτήν την κοινή δουλειά και ενώ τη μετάφραση που είχαμε κάνει τότε μαζί με την Αγγελική. Και εντάξει, εγώ θεωρώ ότι στάθηκε αρρωγός αυτής της προσπάθειας, να πούμε,
και αυτόν τον οποίον έχω πει στην εκπομπή σας, αρρωγός είναι και το ότι έχω μεγαλώσει εδώ στη Γερμανία, πήγα σχολείο εδώ και τυχαίνει να γνωρίζω κάποια πράγματα από πρώτο χέρι. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Τώρα θα ξαναείσαι μαζί μας. Έχουμε να πούμε πολλά για τη Γερμανία. Έχουμε και κοινές εμπειρίες εδώ πέρα, άλλωστε. Εμείς βλεπόμαστε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εδώ. Η Γερμανία είναι και αυτή ένα μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια χαρά, ως την επόμενη εβδομάδα.